Αγαπητοί συνάδελφοι, η Λαϊκή Συσπήρωση επευθύνεται σε εσάς, σε όλους όσους έρχονται σε επαφή καθημερινά με τις τεράστιες ανάγκες των Δημοτών. Λέει προηγουμένως ένας συνάδελφος, 2 χρόνια 0, λέει ο άλλος συνάδελφος. Τα επαναλαμβάνουμε, τα λέμε και τα ξαναλέμε. Ήταν μια απογοήτευση, όχι μόνο σήμερα, διαχρονικά. Άρα για πολλά χρόνια ερχόμαστε εδώ πέρα, τα λέμε και τα ξαναλέμε. Ας κάνουμε μία αφαίρεση και ας πούμε ότι το παρακολουθεί το συνέδριο όλοι οι συνδημότες μας, ο ελληνικός λαός, ο οποίος τι προσδοκά από τα συνέδριά μας και από εμάς που είμαστε κάθε μέρα μαζί του. Προσδοκά την επίλυση των προβλημάτων τους. Και επομένως από το συνέδριο τι περιμένει να ακούσει. Ποια είναι αυτά τα εμπόδια που έχουμε και δεν μπορούμε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Πού κολλάμε? Είναι οι δυσκολίες της εποχής μας? Πηγαίνουμε και οργώνουμε το χωράφι με το μουλάρι? Τι έχει γίνει? Θερίζουμε με το δρεπάνι? Εδώ έχουμε φτάσει στον Άρη. Πηγαίνουμε εκδρομές, κάνουμε κρουαζιέρες πλέον στο διάστημα. Κάποιοι άλλοι βλέπουν την Κεφαλονιά ή τα νησιά μας, ας πούμε, αν είναι απέναντι όπως είναι η Πάτρα, με τα κιάλια. Άρα εδώ πέρα πρέπει να δούμε τι φταίει. Γιατί έχουμε αυτή την αντίφαση? Γιατί η πρόοδος υπάρχει, η επιστήμη και η τεχνική τρέχει και εμείς δεν μπορούμε να λύσουμε βασικά ζητήματα, να ανταποκριθούμε σε αυτό που έχει ανάγκη ο λαός μας, να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας? Επομένως σήμερα θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα εμπόδια που βρίσκουμε μπροστά μας καθημερινά. Τι κάνουμε και τι θα έπρεπε να κάνουμε για να τα ξεπεράσουμε? Αλλά και ποιοι είναι οι στόχοι μας για τα επόμενα χρόνια? Να αξιοποιήσουμε την πείρα μας, ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας. Δεν πρέπει να μένουμε στην περιγραφή των προβλημάτων. Μπορούμε να δώσουμε απάντηση γιατί τα δίκαιά μας αιτήματα, τα λαϊκά αιτήματα, δεν ικανοποιούνται από τη Νέα Δημοκρατία σήμερα, χθες από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και τότε τα ίδια λέγαμε στα προηγούμενα συνέδρια, παρά προχθές από τις άλλες κυβερνήσεις, από πού, πόσα συνέδρια να πάμε πίσω. Τα ίδια ακριβώς που λέμε σήμερα, τα λέγαμε και τότε. Γιατί η περιγραφή και η καταγραφή των προβλημάτων, αγαπητοί συνάδελφοι, όσο πλήρης και γραφειρή και αν είναι, εάν δεν συνοδεύεται με την ανάδειξη των αιτιών και των λύσεων που συμφέρουν το λαό, στην καλύτερη περίπτωση αυτό που κάνουμε είναι να συγκαλύπτουμε τον ένοχο, το σύστημα και την πολιτική που τα δημιουργεί και τα διωγγώνει. Όλοι μπορούμε να κατανοήσουμε ότι για να ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες χρειάζονται πόροι οικονομικοί, μόνιμοι εργαζόμενοι. Αυτά δεν δίνονται. Γιατί δεν δίνονται? Γιατί θα λείψουν από αυτούς που κάνουν κουμάντο στην οικονομία. Εάν πραγματικά θέλουμε να δοθούν λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, πρέπει να διαλέξουμε άλλο δρόμο ανάπτυξης, άλλο δρόμο εξουσίας. Αυτόν που έχουμε τον ζούμε, τον βλέπουμε και τα αποτελέσματά του. Επομένως, θα πρέπει να δούμε εδώ πέρα, θα πάρουμε θέση σε αυτά τα ζητήματα. Όσο και αν θέλουμε ουδετερότητα, δεν μπορούμε να έχουμε. Η όποια λύση στα προβλήματα δεν μπορεί να ικανοποιεί και αυτούς που παράγουν τον πλούτο που είναι οι εργαζόμενοι και ο λαός και ταυτόχρονα και τους λίγους που κερδίζουν από την υδρότητα των πολλών. Άλλα τα συμφέροντα των μεγάλων ομίλων, άλλα των μικρομεσαίων που βλέπουν να καταστρέφεται ο ένας μετά τον άλλο λόγω της συγκέντρωσης του πλούτου σε λίγα χέρια. Πολιτική και κοινωνική είναι οι λόγοι για την όξυση των προβλημάτων. Οπότε πολιτική πρέπει να είναι και η λύση τους. Μόνο τότε θα σταματήσουμε να ερχόμαστε στα συνέδριά μας και να παριθμούμε τα ίδια ανεπίλητα προβλήματα της υλοποίησης των σχεδίων πόλεως, της ανυπαρξίας σύγχρονων υποδομών, της διαχείρισης των απορριμμάτων και ο κατάλογος ατελείωτος. Τα τελευταία χρόνια είχαμε 2-3 θεσμικές μεταρρυθμίσεις στην τοπική διοίκηση. Τους νόμους του Καποδίστρια, του Καλλικράτη, του Κλισθένη, καθώς και πλήθος από άλλα νομοθετικές παρεμβάσεις. Εκ του αποτελέσματος, αν πάρουμε να τους κρίνουμε, αν και εμείς προειδοποιούσαμε από τότε και τα λέγαμε και κάποιοι λέγανε, ας πούμε, μα τι λένε αυτοί εδώ πέρα, είναι έξω, δεν παρακολουθούμε τον εξυγχρονισμό, ήμασταν πολύ πίσω εμείς, αλλά ήρθαν τα αποτελέσματα. Σήμερα μιλήσουμε εκ του αποτελέσματος. Τι κάνανε αυτές οι μεταρρυθμίσεις που είχαμε? Τι προσφέρανε? Ωφέλησαν το λαό? Γιατί αυτό θα πρέπει να, κάποιο κριτήριο πρέπει να έχουμε. Κάνουμε μεταρρυθμίσεις, γιατί τις κάνουμε? Αν τις κάνουμε για να ωφεληθεί ο λαός, που έτσι λέμε όλοι,
τότε να δούμε ωφελήσαν ή όχι. Τι έγιναν οι Δήμοι? Οι Δήμοι μετατραπήκανε ολοκληρωτικά πια σε μια κρατική υπηρεσία. Γι' αυτό το λέμε εμείς τοπική διοίκηση και δεν λέμε τοπική αυτοδιοίκηση. Σε ένα μηχανισμό ο οποίος υλοποιεί την πολιτική των κυβερνήσεων του κεφαλαίου αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνονται οι Δήμοι πλέον φορείς της εμπορευματοποίησης μια σειράς υπηρεσιών που τους βλέπουμε, που θα έπρεπε να είναι στην ευθύνη του κράτους, όπως όμως περνάνε ως αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση, στη διοίκηση. Με στόχο από εκεί να δοθούν σε μία πορεία, μία προς μία στους επιχειρηματίες. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός δήλωσε στην παρουσία του προγράμματος του Τρίτσι ότι σήμανε η ώρα του Δήμου Μάνατζερ και πετυχημένου επιχειρηματία. Γι' αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν κάνουν βήμα πίσω από τη στρατηγική τους, της απαγόρευσης των προσλήψεων μόνιμων εργαζομένων. Γιατί ο ρόλος που επιφυλάσσουν στους Δήμους είναι να είναι ο ελεγκτικός μηχανισμός, που το μόνο που θα κάνει είναι να διασφαλίζει τους κανόνες ανταγωνισμού ανάμεσα στους επιχειρηματικούς ομίλους που θα λιμένονται κάθε έργο και κάθε υπηρεσία. Σε αυτήν την κατεύθυνση κινείται και η προώθηση των αναπτυξιακών οργανισμών και δικτύων με βάση τις επενδυτικές προτεραιότητες που βάζουν στη δημοτική και δημόσια γη, το περιβάλλον, τη διαχείριση υγρών στερεών αποβλήτων, τους υδάτινους σπόρους, τον τομέα των μεταφορών και το μεταφορικό έργο, στην ενέργεια και την πολιτική απελευθέρωσή της, στην αγροτική παραγωγή και στον τουρισμό. Συνάδελφοι, πέρασαν τα τελευταία χρόνια στους Δήμους πάνω από 200 αρμοδιότητες, με κριτήριο τη διευκόλυνση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο της δράσης των επιχειρηματικών ομίλων και όχι την εξυπηρέτηση των λαϊκών αναγκών. Η τοπική και περιφερειακή διοίκηση έχει επιλεγεί και για την υλοποίηση μεγάλου μέρους του Ταμείου Ανάκαμψης με συγκεκριμένη βέβαια ιεράρχηση έργων και δράσεων, ώστε μεν Δήμοι να σκοτάφτουμε συνεχώς πάνω στα κριτήρια επιλεξιμότητας αν θέλουμε να κάνουμε κάτι για λαϊκές ανάγκες, ενώ το κεφάλαιο και ό,τι αφορά τους επιχειρηματικούς ομίλους θα τρέχει συνεχώς και αυτά θα τα δούμε και στη συνέχεια. Μας αξιοποιούν και προπαγανδιστικά για να περάσουν τα σχέδιά τους, καθώς προβάλλουν την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος προς τους Δήμους ως φιλολαϊκή επιλογή, με πρόσχημα ότι εμείς βρισκόμαστε πιο κοντά στους πολίτες και γνωρίζουμε καλύτερα τις ανάγκες τους. Έτσι, αξιοποιούμαστε αφενός μεν σαν αμορτεσέρ για να απορροφούμε τους κραδασμούς, μας δίνουν την αρμοδιότητα, δεν συγκρούεται το κεντρικό σύστημα. Τι λέει? Φταίει ο Δήμαρχος. Πάμε να τα βάλουμε μαζί του. Άρα είναι ένα πολύ ωραίο αμορτεσέρ, έξυπνη κίνηση και είναι θέμα δικό μας αν πρέπει να αποδεχθούμε το ρόλο του αμορτεσέρ σε αυτή την υπόθεση. Από την άλλη, αποποίηση των ευθυνών του κράτους, καταργηματισμός των υπηρεσιών για τις οποίες τις γνωρίζουμε, κοινωνικές υπηρεσίες, υγεία, πρόνοια και παιδεία. Ας σκεφτούμε, επειδή προβάλλονται από εμάς, από συναδέλφους, ότι θέλουμε και άλλες αρμοδιότητες. Ας σκεφτούμε τις επιπτώσεις που θα έχει στην ήδη ελλειπή προστασία της υγείας του λαού μας, ειδικά κατά την πανδημία, το να είχε περάσει η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην ευθύνη της τοπικής διοίκησης. Πράγμα που είναι διακηρυγμένη πρόθεση της κυβέρνησης και βρίσκεται στο πρώτο πλάνο της τώρα για με το νέο ΕΣΥ το οποίο προχωράει, αλλά βλέπουμε και ότι διεκδικείται και από την πλειοψηφία της ΚΕΔΕ και της Ένωσης των Περιφερειών. Η διάσπαση του ενιαίου συστήματος υγείας θα είχε τραγικές συνέπειες στην υγεία του λαού και θα έχει, αν προχωρήσει, θα οδηγήσει ακόμα περισσότερο σε υπηρεσίες πολλών ταχυτήτων και ανάλογα με το τι πληρώνεις, θα παίρνεις. Θα ενισχυθεί δηλαδή η ταξική διαφοροποίηση, όπως θα γίνει και στην παιδεία, αν περάσει μέρος της λεγόμενης αποκέντρωσης της σχολικής μονάδας και περάσουν και άλλες αρμοδιότητες για τα σχολεία στους Δήμους. Το πού θα καταλήξουμε, το δείχνουν οι ανυπέρβλητες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε για να λύσουμε ακόμα και το ζήτημα της καθαριότητας στο σχολείο σήμερα. Είναι έτσι ή όχι? Λέγε προηγουμένως ο συνάδελφος, μας το φορτώσανε. Μα γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα. Φορτώνουν εμάς, τους Δήμους, για να ξεκουράσουν αυτούς που έχουν το πλούτο. Τι δηλαδή, δεν καταλαβαίνουμε εμείς, είναι έξυπνοι αυτοί και καταλαβαίνουν και εμείς είμαστε μπουνταλάδες? Δεν καταλαβαίνουμε ότι εδώ πέρα γίνεται μία ρύθμιση
γιατί ό,τι χάνεις εσύ, ενώ για το λαό που λέμε ότι εκπροσωπούμε, θα το κερδίσουν αυτοί που έχουν το χρήμα. Ταυτόχρονα θα πρέπει να δούμε ότι ετοιμάζουν να περάσουν με την μία σειρά τομείς στους οποίους δεν μπορούμε να τα αποκριθούμε εμείς. Βρισκόμαστε λοιπόν στη θέση να αγωνιούμε, να προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες και να πρέπει να διαχειριστούμε ανάμεσα στα άλλα και τους παιδικούς σταθμούς, τις αθλητικές εγκαταστάσεις και τα δημοτικά γήπεδα, τις παιδικές χαρές, την πολιτική προστασία, την αβαγωσιστική κάλυψη, τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων, τα ετοιμόρροπα κτίρια σε όλη την έκταση του Δήμου, το σύνολο της καθημερινότητας. Και τι σου λένε οι κυβερνήσεις, αλλά δυστυχώς και η πλειοψηφία της ΚΕΔΕ μέσω της στάσης της, ότι δεν μπορείς να ανταποκριθείς αυτά, υπάρχει λύση. Άμα δεν μπορεί ο Δήμος να το κάνει, αφού δεν έχετε προσωπικό, αδελφέ μου, τι στεναχωριέσαι, λύση υπάρχει. Περιμένουν την επιχειρηματική όμιλη, τις βασικές ανάγκες του λαού, να τις πάρουν και να τις χρησιμοποιήσουν προς το κέρδος τους, με όποιον τρόπο το κάνουν. Χρήματα υπάρχουν ανταποδοτικά ή όσα έχουμε στα ταμεία, σίγουρο είναι επομένως το χρήμα που θα πάρουν και θέλουν να το αξιοποιήσουν αυτό. Εμείς επομένως έχουμε, και λέω ότι στους δημάρχους, στους αντιδημάρχους και στους δημοσίους, τι μας λένε, μην ασχολείστε με αυτά τα ζητήματα των αναγκών, αλλά κοίτα να αξιοποιηθούν η γη, τα δάση, οι ακτές από το τουριστικό κεφάλαιο, κοίτα να γίνει η διαχείριση των απορριμμάτων με βάση τις ευρωνησιακές κατευθύνσεις. Άφησε τους επιχειρηματικούς ομίλους να θησαυρίζουν διαχειριζόμενοι αυτό που έλεγα προηγουμένως και ιδιαίτερα με τα σκουπίδια. Φρόντισε να προωθηθούν οι ΑΠΕ με οδηγό και στόχο την απελευθέρωση της ενέργειας και μη σε νοιάζει που τα λαϊκά στρώματα της πόλης σου πληρώνουν χρυσή την κιλοβατόρα και βυθίζονται όλο και περισσότερο στην ενεργειακή φτώχεια. Ο Δήμος σου να δυσκολεύεται να πληρώσει την ηλεκτροδότησή του, να μην παίρνουμε μέτρα και να μην αγωνιούμε εμείς να ελαφρυνθεί το τιμολόγιο το δημοτικό από τη ΔΕΗ με τα χρήματα που πληρώνουμε για το δημοτικό φωτισμό, να έχουμε προβλήματα με τα καύσιμα και ιδιαίτερα τώρα με τις ανατιμήσεις και με τα εφόδια που χρειαζόμαστε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πλήρης κρατική χρηματοδότηση των Δήμων έχει περάσει στα αζήτητα των διεκδικήσεων της πλειοψηφίας της ΚΕΔΕ. Με περιτύλιγμα τη λεγόμενη οικονομική αυτονομία και αυτοτέλεια των Δήμων. Το να λέμε ότι θέλουμε περισσότερα χρήματα από μόνο το αυτό δεν λέει τίποτα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η πραγματικότητα, η διαχρονική, που λέει ότι οι φόροι και τα τέλη των οικοκυριών έχουν υπερκεράσει τους ΚΑΠ. Οι ΚΑΠ δεν φτάνουν ούτε να καλύψουν το 80% του στενού Δήμου της μισθοδοσίας. Εκεί έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή και αναζητήστε όσοι μπορείτε, δέστε οι ΚΑΠ που παίρνουμε ετησίως, πόσο μέρος της μισθοδοσίας καλύπτει. Όσο μεγαλώνει η φορολογιασία για τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά, τόσο περισσότεροι είναι οι πόροι που αφαιρούνται από τη χρηματοδότηση των Δήμων και κατευθύνονται στις ανάγκες των μεγάλων επιχειρήσεων. Ο αντιλαϊκός έμφυα προβάλλει για κυβέρνηση αστικά κόμματα και δυστυχώς το λέω πάλι και για την ΚΕΔΕ ως κύρια πηγή χρηματοδότησης των Δήμων στην επόμενη φάση, τον έμφυα που όσοι τουλάχιστον είναι κοντά στο λαό. Λέγαμε ότι προστέθηκε, ήρθε στη ζωή και μπήκε ένα χαράτσι ακόμα επιπλέον, το οποίο όμως το ανεχόμαστε και θέλουμε να το επισημοποιήσουμε κιόλας κάνοντάς του και τρόπο χρηματοδότησης των Δήμων. Η ιδιαισία της ΚΕΔΕ μέσω οικονομικής ασφυξίας αρκείται σε ευχολόγια και αναζητά το μερτικό των Δήμων στους πενιχρούς πόρους του ΠΟΥΔΟΕ, στα ευρωνησιακά χρηματοδοτικά προγράμματα και το Ταμείο Ανάκαμψης, ανεξάρτητα από το μόνιμο προσανατολισμό τους στις επιχειρηματικές στοχεύσεις. Αγαπητοί συνάδελφοι, η λαϊκή συσπήρωση σας καλεί να μην δεχθείτε να συνθλίβονται οι λαϊκές ανάγκες για τα κέρδη, να μην μπαίνει η ζωή και η ποιότητά της στο ζύγι του κόστους ωφέλους. Να μην δεχτούμε να απουσιάζουν από το πεδίο παρέμβασής μας μια σειρά κρίσιμη τομείς όπως είναι η αντισεισμική, αντιπλημμυρική, αντιπυρική προστασία, η αξιοποίηση των ελεύθερων χώρων χωρίς ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, η στήριξη των κοινωνικών δομών, των ατόμων με αναπηρία, των παιδιών που βρίσκονται σε εξάρτηση, της σχολικής στέχης, του αθλητισμού και του πολιτισμού. Γνωρίζουμε πως παρά τις προσπάθειες κάποιων από εμάς, φιλολαϊκή, τοπική ή περιφερειακή πολιτική δεν μπορεί να υπάρξει εφόσον η γενική πολιτική παραμένει αντιλαϊκή.
Και αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ το επίπεδο που έχουμε γίνεται αντιληπτό. Με αυτή τη ματιά στεκόμαστε ως εκλεγμένοι της λαϊκής συσπήρωσης απέναντι στις αντιδραστικές αλλαγές. Δίνουμε τις δυνάμεις μας ώστε να αναγνώσουμε την πάλη, τη διεκδίκηση μέσα από τα δημοτικά συμβούλια, σε συμπόρευση με το εργατικό λαϊκό κίνημα, ενάντια στην προώθηση αντιδραστικών ανατροπών και στην τοπική διοίκηση. Σε αυτή την κατεύθυνση απλώνουμε το χέρι σε εκλεγμένους, που μπορεί ακόμα και να μην συμφωνούμε το σύνολο των εκτιμήσεών μας, αλλά εντοπίζουν τον αντιλαϊκό ρόλο που καλούνται να παίξουν οι Δήμοι και που αντιτάσσονται σε αυτόν. Καλούμε σε συμπόρευση μαζί μας όσους αρνούνται να βάλουν πλάτη στην επιδείνωση της ζωής του λαού μας, των συμπολιτών μας. Όλους αυτούς που καταλαβαίνουν ότι χρειάζονται βαθιές αλλαγές και κινητοποίηση του λαϊκού παράγοντα για να έχουμε θετικές εξελίξεις στην πόλη μας και στη χώρα μας.